είμαστε πάλι κοντά σας για να σας περιγράψουμε άλλο ένα παιχνίδι από την κατηγορία rebound στο μπασκετάκι. Ανάμεσα στην ανάμεσα στους περιφέρειες του Τρέλεμπορ, στην Βαλχάλα Φαντόμ. Οι γηπεδούχοι περιφέρειες του Τρέλεμπορ θα ανοίξουν το σκορ 2-0. Με καλά φιάνιζα καλά του Σιτζά. Με καλά εδώ. Απάντησαν όμως οι πατρομάδες. Λοιπόν, Παντελεάκη. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Κοτσίρας. Yeah.
υποδέχτηκε την μπάλα ο Τύρος. Δεν καταφέρει το καλάθι. Ο Κρυμής όμως εδώ θα κάνει το λάθος. Και τα λάθη από τις δύο ομάδες για την ώρα. Κάτω! Τσίτζας δεν, ο Νίκος Τσίτζας δεν κατάφερε να πήγει καλάθι. Ωραία κίνηση εδώ από τον Τύρα, όμως βγήκε για μένα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Στα δεύτερα για την επίθεση των Τέλεφορτς. Τσίτζας για τρεις. Παραδείγματος. Baseball πάσα από τον Κότσιρα, δεν βρήκε τον Σούγιο Κακά. Εντυπωσιακό όμως καλάθι εδώ. Και όμως το καλάθι από τον Νετρακόπουλο. 4-6. Το Νετρακάς πέρασε μια τρίτα από το θετικό του αντίπαλο και τελείωσε τη φάση. Το 4 ή 4 αυτό αν θέλετε. Rebound, κόβησε όμως την προσπάθειά του. Εδώ πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα των παντομάδων και ο Δαλέζας τελείωσε τη φάση. Δύο τύρος ήταν. Μεσούν το τύρος στην τελευταία φάση, κρινή. Ωραία προσπάθεια. Αν και δεν την προλάβαμε, πολύ όμορφο καλάθι. Ωραία τάπα, εντυπωσιακή τάπα εδώ από τον Παντελιάκη. Μέσα εύστοχο από τον Δρακόπουλο, 9-10. Και τα γρήγορα το παιχνίδι, για 3. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Περιστέρι Τρέλεκοφ με τον Παύλο. 10-10. Ωραίο πλέξιμο, πάρα πολύ έξυπνο πλέξιμο εδώ και εφηδιασμός για τους παίκτες του Λόγκο. Αποφάσει ο Δρακόπουλος. Κινήσει την εποχή. Παύλου 11-10 από το time out της αναμέτρησης. Δεν βγήκε κάτι από τις βολές του Παύλου, όμως ο ίδιος παίχτης έρχεται το τρίποντο. 14-10. Πολύ δυναμικά ξεκίνησε ο Παύλου με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Κρυμνής εδώ πήρε το φάουλ. Νεαρό τον Δαλέζο από ό,τι είδα. Τώρα θα βγει ο Παύλου για τους Τρέλεμπορ και θα μπει στη θέση του ο Σταυρόπουλος. Δέχτης τον Βαλχάλα Φάντομς.
Δωρακόπουλος. Τάτσις. Σταυρόπουλο, άστοχο. Θα επίσης με αντιβαλέζω από τον Καρπούς. Δεν καταφέρω το παραπλήρω στο φλέψιμό του. Καθώς ο Πάσχος θα κερδίσει την κατοχή. Άσπασος εδώ ο Παντελεάκης. Και Δαλέζος. Να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Στην πρώτη βολή.
άτομο στη δεύτερη, ένα ωραίο δώρο για το Περιστέρι Τρέλεμπορ. Κότσιρας έκανε όμορφη κίνηση, εκμεταλλεύτηκε τον λόγο του και πέτυχε το καλάθι, 16-16. Βαλές ο Σταύρος για 3. Εξυπηρετήσε όμως το φάουλ ο Τάτσης και διατήρησε αυτήν την κατοχή για την ομάδα του. Ομάδα του. Λίγο προσπάθεια από τον Κρενή, όμως θα είναι άσχημα.
για τους Βαλχάλα πάντως, για να τα πούμε λίγο καθώς δεν είναι καλή επιθετικά. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας. Πήγε να κάνει μια όμορφη ασίστ στο Δρακόπουλος, όμως δεν απέφυγε το λάθος. Κακάς, ωραία πάσα. Σοπαλία το παιχνίδι μας. Χαμηλός ο αριθμός και δεν ξέρω ποια ομάδα συμφέρει. Κρινή. Ωραία πάση του Κρινή. Αυτό έχει όμορφο κότσιρα, ήταν πάντως όμορφη πάση αυτή που έφτιαξαν οι Βαλχάλα Phantoms. Τελειώνει ο χρόνος, ο Ξυπνιάς για τρεις. Αστοχός. Γιώργα Κάφ τώρα. Γιωργακάς, κάνει διείδηση, καλά του και φάουλ από τον αγαπητή Γιωργακά. Άρα που δίνει προβάδισμα στην ομάδα του, 18-20. Μία βολή ο Παύλου. Τιμή στο σουτ μέσα 18-24. Η time out νομίζω ναι για τους περιφέρει Trelleborg που βλέπουν για πρώτη φορά σε αυτό το παιχνίδι να φτάνουν με 6 πόντους. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι μας. Ωραία προσπίση. Γιωργακάς όμως κλέβει την μπάλα, ήταν καλή η προσπίση από τον Δρακόπουλο, όμως ο Γιωργακάς διάβασε την πάση και έκανε το κλέψιμο, αρκετά τα κλεψίματα για τους Βαλχάλα Phantoms.
Λουάκας, σουτάρει και για 3, αστοχή. Να ένας έχουν διαθέσει για αυτό που έχει περίπτωση του Ρελεμπορκ. Ο κύριος όμως δεν θα πετύχει το goal foul, θα πάρει foul και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Δεύτερη, 20-24. Για κάποιο λόγο, όχι, έγινε τελικά το λάθος. Πήγε να κρατήσει με έναν απίστευτο τρόπο την μπάλα ο Κότσιρας στο... Το παρτί όμως τελικά έκανε το λάθος. Το εξαιρετή λοιπόν δεν έχει την ευκαιρία να πλησιάσει όπως είναι αρκετά σταθική η επίθεση. Ο Γιωργάκας κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Κρινή, στο σουτ, διαστικό νομίζω, δεν χρειαζότανε. Είναι ωραία reverse κίνηση. Όμως με τη δεύτερη προσπάθεια πέτυχε για το καλάθι, 22-24. Πόδι από τον Κότσιρα και η κατοχή αλλάζει πάλι η χέρια, είναι για το περιστερή Τρέλεμπορκ. Ήταν ολομόλαχος. Πάνης. Εμείς, ο Πάσχος, ο Γιωργακάς. Και πέρασε το από τον εγχωρισμό του Βαγενά. Πάσε τον πάρα πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Κάνε... για το τελευταίο 35 δευτερόλεπτα ζήτησαν οι Valhalla Phantoms. Για να δούμε τι θα συμβεί στις δύο τελευταίες επιθέσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ωραία και το παιχνίδι μέχρι τώρα, καμία ομάδα δεν έχει γίνει παραπάνω από τους πόντους. Εμείς εδώ θα χάσει την μπάλα από τον Σταύρο Βαλέτο.
όμως τον έπαιξε καλή άμυνα. Ο Παντελεάκης, για να δούμε δύο ακόμα σπαμένα, και ο Ζακάς, ο Σου, 10 το φέρει κάτι. Το 26 είναι το σκορ του πρώτου στο παιχνίδι μας, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας πάλι, το δεύτερο ημίχρονο θα μας δείξει ποια ομάδα θα κερδίσει, τουλάχιστον άμα δεν πάει παράδοση στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε και το πρώτο αυτό που σου τα πω το Παντελεάκι και να είναι ωραίο σουτάκι από τα 3 μέτρα. Μπορείς να ανταλλάξεις καμία πάσα, ο Δρακόπουλος έκανε ένα τρίποντο, αλλά δεν δικαιώθηκε. Γιουργακάς από τρίτη των Βολών, αστοχή. Πήρε όμως το σωστό ριμπάουντ και έτσι θέλω ο Σαμπάνης. 4-28. Πιέζει ο Γαλέδος πάρα πολύ τον Πάσκο. Πώς είναι καλός χειριστής. Θα γίνει το λάθος για τους Valhalla Phantoms. Στοχή, θα φτωχίσει όμως του Λεϊάφ που την πίεση του κρινεί ο Βαγενάς. Είναι βέβαια σε όλα αυτά, ναι, στηρίζονται. Φιλοδόρησε με μία μεγάλη περιπέστατη κάπα. Πάσχος θα κάνει το βλέψιμο πάνω στον νεαρό, τον Δαλέζο. Θα έχει δικαίωμα πάσος για δύο βολές και η κατοχή θα περάσει στην ομάδα του. Στοχός και στις δύο βολές για δεύτερη φορά. Υπάρχει καλά στο συνέξι. Το πάσο είχε ένα πολύ άτσαλο τελείωμα. Φάουλ, η κλήρδηση προς φάουλ. Φινί.
rebound από τον Δρακόπουλο, 28-30. Να από το επιθετικό rebound στις βολές. Απέδωσε για το 5-3 Τρέλεμπορκ. Πάσχος. Ψάχνει στην παίξη. Σαμπάνι, Κουκ. Ο Δρακόπουλος την πρόλαβε. Βαλέζο. Θα ο Βαλέζος, ο μπαμπάς του Σταύρου Βαλέζου. Πολ φαουλ 30-30. Και το ντέρμπι καλά κρατεί. Πάση 32-34, πολύ όμορφη ενέργεια και για λίγο απέχουν και τα 3 δευτερόλεπτα στις φαντομάδες. Yeah.
τι να πεις. Εγώ τι θέλεις να σου πω. Ένα... Εδώ βάλε λίγο στάμπρο στην μπάλα. Πολύ νεαρό παιδί. Είναι πάρα πολύ όμορφο που παίζει τον πατέρα του. Βρακόπουλος για τρεις. Αστοχός. Πήρε στο κέντρο rebound. Ο Κοντάτσι, ο οποίος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Κόρτσιρας, γεωργιακά στο στάρι, είναι πολύ μορφή στο στάρι, αστοχή. Βαλέζος, νομίζω πάτησε τη γραμμή, ναι. Κατοχή επιστρέφει χωρίς μεγάλη. Μου άρεσε έτσι να τους λέω. Φιλής. Φιλιππίς μάλλον ασχολείται. Ο Κόρτσιρας. Κόρτσιρας το σούτ από την γωνία, άστοχος. Παντελιάκης, Γεωργιακάς. Μπαίνει μέσα, κάνει το σούτ. Εκεί. Τι κλωμπλέξε με τον Γεωργιακάς εκεί. Πάλα έξω. Κάτσε φίλε το rebound. Μείνει πολύ ωραία τώρα στη ρακέτα των Βαλχάλα Πάντων. Δύσκολη ενέργεια. Τον Παύλου, Δρακόπουλο, γιατρή, άστοχο. Εμείς πήρε το αμυντικό rebound, δίνει στον Γεωργιακά. Αυτό θα τελειώσει τη φάση, ναι. 32-39. Μεγάλη διαφορά είναι αυτή για τους Βαλχάλα Phantoms. Βολές τώρα για το Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Στην πρώτη βολή ο Τύρος.
μπάλα. Να βρεις το χώρο. Κότσιρας, Πάσχος, Τρεις, Αστοχός. Δείχνει μια ατομική ενέργεια, δεν θα καταφέρει να πει το καλάθι. 37 δεύτερα για τη λήξη και της τρίτης περίοδου. Πάσχος θα κάνει ένα εύκολο λάθος. Το Παύλο θα πετύχει το lay-up. 36-40, άρα μία επίθεση σε έκπτωση καμένη για την οδηγήση. Στους 10 λεπτού. Κοτσίδας για τρεις, μέσα! Μεγάλο σου! Μεγάλο σου, πολύ σημαντικό καλάθι από τον Κοτσίδα, 36-43. Αναμένουμε το τέταρτο δεκάλεπτο για να μάθουμε τον νικητή. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Το Βρακόπουλο να μπαίνει, ο Πύρος να σηκώνεται για τρεις, να βγει. Πάσχος επίσης στο φάουλ. Και έχει το πρώτο φάουλ από τον νεαρό Σταύρο Γαλέζο. Κάθος, Γαλέζος έχετε την μπάλα. Να πετύχει το καλάθι, αν και είχαμε ωραία προσπάθεια. Ζώνη από τους... Bunny.
γιατροί. Πολύ βιαστικοί. Όμως αυτό είναι το παιχνίδι του Τακόμπλου, γιατί τον είδαμε να εκτελήσει αυτό το χρόνο άλλες δύο φορές. Με τον Τσίτζα που σηκώνεται για 3 μέσα! 41-44 και time out για τους Valhalla Phantoms. Πιστεύω στο παιχνίδι μας. 41-44 το μάτς που έγινε. Derby το 36-44 έχει γίνει 41-44. Γιωργακάς τον Σαββάνη. Κρατάει την μπάλα, αξάνω το τελείωμα, νομίζω ότι θα την μπάλα. Κάνει το post to post. Είχε δικαίωμα για πολλές. Έχει πρόβλημα με τα φάουλ, 43-44 και ετοιμαζόμαστε μάλλον για άλλο ένα θρίλερ μετά το προηγούμενο παιχνίδι όπου το πήραν στο όριο η Bonobo PC. Για να δούμε, ο Τσιράς κακή πασά, τη διάβασε ο Τσίρος, της έπαιξε και την μπάλα. Και για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν σε την Τρέλεμπορκ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, ίσως και τυχερό καλάθι από τον Βαγενά, εντυπωσιακό καλάθι, ο οποίος δεν τα έχει πάει καλά ο Βαγενάς τώρα. Με ταπλό απάντηση από τον τον Φιλίππη, 45-47. Καλώς σούς. Μέσα από τον Βαγενά, ο οποίος σαν να ξύπνησε τώρα, σαν να αφυπνίστηκε εκτελεστικά. 48-47. Βαγενάς, εκποστήθηκε όσο θα σπάρει και τελικά έκανε πάση και έκανε λάθος. Τριμή, θα τελειώσει τη φάση, ωραίος επιδιασμός από τους Valhalla Phantoms, 48-49.
και ο Ματ παίζει θεστό στο όριο. Ο Βαγενάς εδώ, μετά από την ωραία πάσα και από τον Σαυρόπουλο θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για βολές. Με συνεχόμενους πόντους έχει δώσει καλή πνοή στην ομάδα του, άλλη ψυχολογία θα λέγαμε, και μαζί με τον Τύρο πάνε να κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή. Πάστο στο τάρι για τρεις. Επίσης δεν θα κάσει ξανά αυτός, όμως ο Σαμπάνης πήρε το επιθετικό rebound. Το στόχισε ο Δρακόπουλος τώρα. Τύρος 50-49. Ξανά άλλαξε χέρια το προβάδισμα. Και με 5 λεπτά για τη λήξη περιμένουμε να δούμε τα πάντα σε αυτό το match για την κατηγορία rebound στο μπασκετάκι. Κρέτσιμο από τον Σταυρόπουλο στον Βαγενόφιος. Είναι μια φοβερή assist στον Τύρο, ο θα κερδίσει φάουλ. Time out για τους Βαγχαλαφάντορς που βλέπουν το μάτι να του να ξεκινήσει μέσα από τα χέρια τους. Για να δούμε αν βγήκε κάτι για τους φιλοξενούμενους στο time out. Πόσα δίνει για τον Πάσκο, ξανά ο Κότσουρας, θέλει τον Βολόν, Σιτάρι, Ευτοχή, Καλδελός Ελεύθερος, 53-51. Τον Δρακόπουλο, Βαγενάς, Τζίτζας για τρεις. Κακό του. Λουγακάς από την μία για τρεις. Πολύ κακό σου, δεν ξεπάρει τη σειρά στην μπάλα.
Κότσιρας, Πάσχος, Ξανά Κότσιρας. Κάνει και τον έμπολο. Ο Κότσιρας όμως το επιθετικό rebound από τον Παντελεάκη θα σώσει την επίθεση. Τον Βαλχάλα Φάντομς και δικαίωμα για δύο βολές. Παντελεάκης. Λουκά! 53-52 στο όριο το παιχνίδι. Σε όλη την τέταρτη περίοδο άλλωστε. Κίγκας με το έτσι θέλω. Έβαλε αυτό το καλάθι μετά από επιθετικό rebound. 55-52. Κύριο Ρακάστενα. Λοιπόν, εκτός του συστήματος, βιαστικό. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Και να πω την αλήθεια μου, νομίζω ότι αν σκοράρουν, σκοράει εδώ το περιστέρι Τρέλεμπορκ, σου πάρουν και άλλο time-out. Πάμε μάζες. Όπως σου λέω, ο Κίτζας κάνει μια λάθος πάσα, την κατάλαβε ο Γεωργακάς, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Το πατέρα διαβάζει πολύ καλά, θέλει να κάνει μια αντιπαλή του. Γεωργακάς για τρεις, αστοχός. Πάω από τον Μαρακόπουλο. Δύο και 20 για τη λήξη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον κάθε επίθεση και κάθε άμυνα μετράει. Σίτζας. Φύγει μπάλα, Πάσχος. Πάλι το καλάθι, 55-54. Στο όριο και αυτό το παιχνίδι. Κότσιρα στο rebound, που ηρεμεί και το παιχνίδι. Πολύ καλό! Τελειάκης, δεν κατάσταση να πετύχει το καλάθι. Τρακόπουλος. Δεν έκανε κανένα τον Τρακόπουλος, σωστή απάντηση. Και time out από το Περιστέρι Τρέλεμπορκ με 1 και 32 για το τέλος. Και των 92 τελευταίων δευτερολέπτων, τουλάχιστον για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού μας, γιατί ίσως να χρειαστεί και η παράταση. Ζωρακά θα περάσει, θα πετύχει το καλάθι, 55-56. Σημαντικό καλάθι. Και θα είναι η απάντηση στον Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Κατσόπουλος. Πρέπει να ήταν λίγο πιο μαλλικός σε αυτή την φάση. Κάθε φάλ εδώ να πω ότι είναι και πολλές. Είναι και εβδομάδα Κότσιρας. Μόνος του για τρεις. Άστοχος. Τάτσις. Κλείστηκε, πέρασε τελικά την μπάλα, το άλλο μισό, 38 δευτερόλεπτα, Βαγενάς, για τον Τάτσι, ο Τσίτζας, ο Βρακόπουλος, Βρακόπουλος για τρεις, άστοχος, εδώ έγινε φάουλ στον Φιλίππη, θελημένο φάουλ, 22 δευτερόλεπτα και τώρα όλα θα κρυθούν στις ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή από τον Φιλίππη, 55-57, για να δούμε αν θα πήγει δεύτερη.
Καλά φάντομ, για να τα πράξουνε. Δρακόπουλος για τρεις. Άστοχος. Σαν κάποιο φάουλ ιδιαίτερες και νομίζω το παιχνίδι τελείωσε για τους Βαλχάλα Φάντων, που θα πάρουν την πρώτη νίκη όπως φαίνεται. Οπότε δεν έχει λήξει ακόμα το παιχνίδι, αλλά με δύο δευτερόλεπτα δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν και τίποτα. Το περιστρέφει η Τρέλεμπορτ. Πρώτη βολή. Σε Τρέλεμπορ θα κάνει τελευταία άστοχη. Οι Βαλχάλα Φάντομς θα πάρουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν. 55-59 άντεξαν στην αντεπίθεση των αντιπάλων τους. Ωραίο παιχνίδι, γεμάτο suspense και ένταση. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά και να παρακολουθείτε μπάσκετ.